για μια κατοικοποίηση της Εθνικής Τραπέζης που υπάρχει στα σχέδιά τους, αλλά πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Δεν νοείται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδικά κοινοβουλευτικό κόμμα που να μην ανοίγει τα χαρτιά του. Για τους άλλους, τους ψευτοπατριωταράδες, τους ψευτοδιαθνικιστές, τους ψευτοδεξιούς, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Θα τα δούμε λοιπόν μετά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και για τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα. Πάμε στον Αρισπίνο, γιατί πράγματι η οικονομία τώρα, όσο και αν λέμε ότι χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να ξεχαστούν, να παραμεριστούν τα εθνικά ζητήματα κλπ. Κλπ. Άρη, παραμένει κεντρικό θέμα. Ο άλλος θέλει να ξέρει πώς θα είναι η ζωή του. Εδώ σήμερα τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ λένε, είδαμε και για να ενισχύσω το συλλογισμό του Στέφανου Χίου, ότι αυξάνεται διαρκώς δραματικά το ποσοστό των Ελλήνων που είναι στην κατηγορία της φτωχοποίησης. Με συγχωρείτε, η οικονομία ναι, παραμένει κεντρικό ζήτημα ως προς την αναζήτηση των ψηφοφόρων για να υπάρχει αντικείμενο συζήτηση στα τραπέζια. Εγώ όμως στα 10 τραπέζια την ημέρα που γίνονται στους ελληνικούς σταθμούς, στα 11 βλέπω πώς θα μοιράσουν το λάφυρο που λέγεται κράτος και πώς ο ένας λέει ψέματα και όλη η συζήτηση καταναλώνεται ποιος θα συγκυβερνήσει με ποιον και δεν βαριέσαι άλλα λέμε προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Βεβαίως η οικονομία είναι κυρίαρχο, αλλά δεν κουβεντιάζεται. Εμένα αυτό, Αντρέα Καψαβέλη και κύριε Στέφανε Χίε, που με φοβίζει και με φοβίζει πάρα πολύ σε βαθμό που με ανατριχιάζει, και κρατήστε το αυτό όχι ως έναν κομβασμό κάποιου που λέει κάτι και σβήνουν τα φώτα και πάει σπίτι του. Για το βιασμό της δημοκρατίας και την ανοχή της δικαιοσύνης απέναντι σε ένα σχέδιο νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος. Βλέπω πρωτοσέλιδα εφημερίδων για κύματα αποστασίας με ονόματα και διευθύνσεις. Βλέπω SMS που έχουν υποκλαπεί από συνομιλίες αξιωματούχων του Μαξίμου. Και η δικαιοσύνη σε ένα κράτος δικαίου και όχι στο Τσιμπουτί. Αντί να φωνάξει το δημοσιογράφο και να πει τι SMS είναι αυτά, ποιος συναντήθηκε με ποιον. Αντί η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η αξιότιμη κυρία Πρόεδρος, να έρθει και να πει για έλα εδώ. Είναι μαξιλαράκι το κόμμα αυτό. Έχει σχηματιστεί ακριβώς για να ευνοήσει και να λιώσει κόμμα και να κλέψει μια δεξαμενή ψευτοπατριωτών για λατζή. Για ελάτε εδώ ρε παιδιά, μιλάμε για νοθεία αποτελέσματος. Η απόλυτη σιωπή. Και έναντι όλων αυτών των πραγμάτων έχω την πληροφόρηση ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν επιπλέον ονόματα και διευθύνσεις. Γιατί με το κινητό τώρα του ανθρώπου που έστελνε τα SMS. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Γιατί δεν λέμε το όνομα, είναι αγαπητή. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω, κάθε εφημερίδα έχει τη δική της σχεδιαστική πολιτική. Γιατί δεν λέω τα ονόματα, αφού εμείς τα ξέρουμε. Έτσι όπως τα κάνει. Μα τα ξέρουμε τώρα. Πω ένα λεπτάκι αγαπημένο. Τα ξέρουμε το όνομα. Θέλω να πω. Ναι, τα ξέρουμε όπως το λες είναι. Τα ξέρουμε το όνομα. Οι δύο τουλάχιστον τα ξέρουμε. Το θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας και το λέμε και Καψαβέλη είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προφίας των εκλογών. Πώς θα πάμε τις εκλογές. Έχουμε ένα νοθευμένο αποτέλεσμα το βράδυ της 23ης πρώτη. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς πάμε σε εκλογές από την Άρτα. Πώς ένα απολαυστικό κατά τα άλλα βίντεο. Πώς γίνεται η προετοιμασία για να μαζευτεί αυτό που λέγαμε στην Άρτα κόσμος. Για το όλη σε εισαγωγικά ηγεμόνα του κυρίου Μητσοτάκη. Στην παραμυθιά, παραμύθα, είπε ο ίδιος ότι δεν λέει παραμύθια, αλλά η παραμύθα δίνει και παίρνει. Πάμε να το δούμε. Υγεία, αν δεν κάνω λάθος, και καλό θα ήταν
δύο τουλάχιστον σκηνοθέτες, ο κ. Βασίλης Λαγοδημητρόπουλος, πολύ φίλος μου τα τελευταία χρόνια, ζει στη Μάνη και προσεκτεί, ο κ. Στάσου Μπισίν, ας συνεπικουρήσουν. Διότι αν δεν συνεπικουρήσουν, θα γίνουν ρεζίλοι στο τέλος, ρεζίλοι των σχοινιών. Και εδώ έχουμε κάποια συγκριτικά μεγέθη, δηλαδή δείτε τι γίνεται στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μετενσάρκωση, θα έλεγα, της δεκαετίας του 80-85, 90 εδώ στην Ελλάδα, όπου ο κύριος Ερντογάν ισχυρίζεται ότι είναι μεκρύς ο Κιλιτσάουλου, είναι κρασοπότης, ότι έχει βυζένει το βαρέλι, όπως λέμε στο χωριό μου, και μάζεψε, λέει, 1.700.000 ψηφοφόρους στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα είπε ότι είναι σπουδαία πόλη η Κωνσταντινούπολη και είναι η χώρα, η πόλη της καρδιάς μου, ασχέτως βεβαίως, αν έχει κλέψει τη χώρα της καρδιάς του, εντάξει. Αν είναι κλεμμένη, καταπατημένη. Ναι, συγκέντρωση των τελευταίων 30 ετών. Βαλκανίων και πιθανότατα και της Ευρώπης. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περάσει σε μια άλλη κατάσταση. Στη μεταφυσική κατάσταση. Δηλαδή, μόνο τα UFO τους παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο τα έναστρα όντα, τίποτα άλλο. Είναι 5-10 και οι υπόλοιποι 30 είναι οι παρακοιμόμενοι. Τα κομματικά στελέχη, τα κομματόσκυλα, αυτοί που απολαμβάνουν δημόσια τομέα και λοιπά και θέσεις. Θέτω μόνο ένα προβληματισμό. Εάν δείτε τις φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη που πήγε στη Χαλκίδα το Σαββατοκυριακό, θα φρίξετε. Θα φρίξετε κυριολεκτικά. Εγώ νόμισα βλέποντας το βίντεο ότι κατέβαινε ένα τεράστιο ασκήρι τάγματα σφαλιτών και γερμανοτσολιάδων το οποίο κατέλαβε την παραλία της Χαλκίδας. Δηλαδή υπήρχαν τουλάχιστον 5 με 7 σοδευτικά αυτοκίνητα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι έξοδα για τον ελληνικό λαό και υπήρχαν δύο προπομπή και υπήρχε και όλη η αστυνομική διεύθυνση της Χαλκίδας που συνεπικουρείτο από όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της Εύβοιας και της Νεαράς Ελλάδος για να υποδεχτούν το Μεσσία. Αυτά είναι έξοδα, κύριε Καψαμπέλη. Ή τι πήγε, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι αυτοί γυρνάνε με τα πανάκριβα Land Rover, αυτά τα οποία καίνε ας πούμε 20 ευρώ το χιλιόμετρο, τα 100 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζουν αυτά ο κόσμος. Δεν γνωρίζει τι κατάσταση επικρατεί όταν 100-150 άτομα συστρατεύονται. Δεν καταλαβαίνω. Φοβάται ο Λουδοβίκος. Τι φοβάται, όχι δεν φοβάται. Κάνει επίλυξη. Κάνει επίλυξη ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων. Ότι είναι ο Λουδοβίκος. Θεωρεί ότι έτσι μπορεί να πάρει σταυρούς. Θεωρεί ότι η εξωτερήκευση δύναμης και επιβολής μπορεί να το δώσει ένα άλλο κύρος. Αυτά είναι τεράστια πολιτικά κόμπλεξ που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και όχι μόνο αυτά, πληρώνει κι άλλα. Θα το δούμε σε λίγο. Ο ελληνικός λαός για να μαζεύει τις ψήφους το σύστημα του κ. Μητσοτάκη. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πάμε στο βίντεο το επόμενο που είναι η συνέχεια αυτό που είδαμε προηγουμένως. Άρη, είδαμε πώς δηλαδή πάνε εκεί να σκηνοθετήσουν λίγο τον κόσμο ότι τέλος πάντων κλπ. Τώρα πάμε να δούμε πώς γίνεται το κάλεσμα. Ελάτε παιδιά, ελάτε για τον Μητσοτάκη, ελάτε να τον χειροκροτήσετε. Χανόμαστε! Πάμε. Της υποδοχής, να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό μας. Τον κόσμο που κάθεται μέσα στις καφετέρειες να έρθει να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό μας. Επίσης, όλοι μαζί το απόγευμα στην κεντρική ομιλία στο Χρυσό Γυμναστήριο της Άντρας να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό μας και μια προσοδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε όλους στο βράδυ στις 7 η ώρα. Πίνω λοιπόν ότι ελάτε παιδιά, βγείτε από τις καφετέρειες, ελάτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη που έρχεται. Και δεύτερο το κρατούμενο, όλοι εσείς που είστε εδώ χειροκροτείτε, έσκλακα, δόρυ, οτιδήποτε, να μεταφερθείτε, να μετακινηθείτε, οι μεταφερόμενοι που λέγαμε παλιά, την παλιά και σήμερα, το απόγευμα στην Άρτα, από εδώ, για να κάνετε το ίδιο εκεί. Εν αντιθέσει με αυτές τις εικόνες γελοιότητας που βλέπουμε, Αντρέα Καψεβέλη, να σου πω ότι σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Λύσης πήγε για 19η φορά σε μια λαϊκή στο λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι. Εκεί λοιπόν, επειδή είμαι και εγώ, ήταν ένας φίλος που κούλαγε γελιές. Και του λέει, πρόεδρε, μέσα στη βδομάδα έχω αλλάξει 3 λαϊκές σε όλη την Αττική. Και στις 3 ήρθες. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Αντρέα Καψαβέλη, που θα φανεί στην Γάλλη, γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος, επειδή βλέπω και ζω τον Παλμό. Όλοι αυτοί που βλέπεις εκεί και που βλέπει και ο Στέφανος και αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, είναι αυτοί που έχουν πάρει το κάτι της και αυτοί που περιμένουν να πάρουν το κάτι της. Κάτι κλακαδόροι, κάτι τα παιδιά τους, όλοι μαζί.